καλησπέρα σας. Σας καλωσορίζουμε από τη Linkage Ελλάδος σε αυτό το υπέροχο απόγευμα, το καυτό σχεδόν καλοκαιρινό απόγευμα. Είμαι ο Δημήτρης Παναγιωτόπουλος. Είμαστε όλη η ομάδα της Linkage εδώ. Ο Αρτέμης Ομοιρόπουλος, η Κατερίνα Βαλαβάνη, ο Σταμάτης ο Τσαπραλής, ο Δημήτρης Ορίνας. Είμαστε όλοι έτοιμοι για να σας ξεναγήσουμε σε ένα ταξίδι. Ένα ταξίδι το οποίο ξεκίνησε με το πρόγραμμα του Pathways Pro. Είναι τα μονοπάτια της ηγεσίας, στα οποία ήδη έχουμε ξεκινήσει από τις 35ου, έχοντας τον πρόεδρο της Linkage, ο οποίος μας μίλησε για Purposeful Leadership. Και κάποιοι από εδώ ήμασταν εκεί. Σήμερα λοιπόν πάμε στο δεύτερο μας βήμα, για να μιλήσουμε για άλλα πράγματα, για έμπνευση, για αποτέλεσμα, για το πώς βάζουμε μια ομάδα ανθρώπων να φέρνει αποτέλεσμα το οποίο συγκλονίζει. Την επόμενη φορά θα μιλήσουμε στις 4 Εβδόμου Ιούλιο, θα μιλήσουμε με τον Δημήτρη τον Ιτούδη. Θα μας μιλήσει και θα μας πει πώς κατάφερε να πάρει τα πρωταθλήματα, θα μας μιλήσει και θα μας πει πώς κατάφερε να κερδίσει τον μέντορά του, θα μας μιλήσει και θα μας πει πώς διαχειρίστηκε τα δύσκολα ταλέντα που είχαν στην ομάδα τους, θα μας μιλήσει και θα μας πει πώς γίνεται να γινόμαστε καλύτεροι πρωταθλητές. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν στις 4 εβδόμες. Επίσης, προς το τέλος Σεπτεμβρίου, θα έρθει ο Στίβεν Σαπίρο να μας μιλήσει για καινοτομία και να μας πει ότι ξέρεις, τελικά δεν είναι απλά να βλέπεις τα πράγματα έξω από το κουτί, αλλά προσπάθησε να φέρεις άλλο κουτί. Όλα αυτά όμως θα γίνουν αργότερα. Σήμερα είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για κάτι ένδοξο. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο ή το πιο ένδοξο θορυκτό στον κόσμο. Είναι το θορυκτό Αβέροφ, είναι μια ιστορία συγκλονιστική και σε αυτή την συγκλονιστική ιστορία αυτού του υπέροχου πλοίου σύμβολο για την Ελλάδα μας θα μας ξεναγήσει ο κυβερνήτης του, ο αρχιπλοίαρχος κύριος Χαραλαμπόπουλος. Θα ήθελα λοιπόν να τον υποδεχθούμε με ένα θερμό χειροκρότημα για να μας πει την ιστορία και να μας πει πώς οι πρόγονοί μας πριν από 100 θα είμαστε αρκετοί εσείς. Πριν από 107 χρόνια λοιπόν έγιναν όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν είναι και λίγα, 107. Σας καλωσορίζω στο πλοίο της ψυχής μας, στην Αυαρχίδα των Ελλήνων. Και με αυτό που θα ακούσετε, με αυτή την ομιλία, θα προσπαθήσω να σας μεταφέρω στην ψυχοσύνθεση, στην νοοτροπία, στην εικόνα εκείνης, στην κατάσταση εκείνης της εποχής και να καταλάβετε τι ήταν ο ηγέτης Κουντουριώτης. Μετά θα κάνουμε μία ξενάγηση στο πλοίο, οπότε αυτά που θα ακούσετε εδώ θα τα δείτε και στην πράξη. Το πού κινήθηκε ο Κουντουριώτης και οι άνθρωποι του για να κάνουν αυτά που έκαναν και να είμαστε τώρα εμείς εδώ να καθόμαστε και να τα συζητάμε ελεύθεροι και ήσυχοι. Και περήφανοι. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Η πατρίς αξία από εμάς ουχή να αποθάνεται δι' αυτήν, αυτό θα ήταν το λιγότερο. Αξί να νικήσετε και θα νικήσετε. Είμαι υπερβέβαιος. Ελευθέριος Βενιζέλος. Με αυτά τα πατριωτικά εμπνευσμένα και τελικά προφητικά λόγια, ο Ελευθέριος Βενιζέλος ξεπροδόθησε τον ελληνικό στόλο στις 5 Οκτωβρίου του 1912, όταν απέπλευσε από εδώ, από τα νερά του Φαλήρου, για τη μεγάλη συνάντηση με την ιστορία, για την διεξαγωγή των Βαλκανικών πολέμων, του 12-13, όπου τελικά το αποτέλεσμα θα ήταν να γίνει το Αιγαίο Ελληνική Λίμνη και να διπλασιαστεί η Ελλάδα. Το Αβέροφ με τον Κουντουριώτη και το πλοίο με την ελληνική αυτοσύνη και παλικαριά απέπλευσε πριν από 107 χρόνια από τα νερά εδώ και πήγε να φέρει την ελευθερία βορειοανατολικά, στα νησιά που ήταν σκλαβωμένα τουλάχιστον για 500 χρόνια. Οι δύο κυριότεροι συντελεστές των ιστορικών επιτυχιών του στόλου μας,
στους Βαλκανικούς πολέμους, με δεδομένη την αντρία του Έλληνα ναύτη, των πληρωμάτων, ήταν ο Ναύαρχος Παύλος Κουντουριώτης και το Θορυκτό Αβέροφ. Ας αναφερθούμε λίγο σε αυτούς τους δύο συντελεστές. 107 χρόνια πριν, την 1η Σεπτεμβρίου του 2011, καταφθάνει εδώ, στο Φάληρο, με κυβερνήτη τον πλοίαρχο τότε Κουντουριώτη, για πρώτη φορά καταφθάνει εδώ το τεθωρακισμένο καταδρομικό Γεώργιο Σαβέροφ. Το είχαμε παραλάβει από την Ιταλία. Καινούριο. Το 1/3 της τιμής του, της αξίας του, που ήταν και πανάκριβο, 23 εκατομμύρια χρυσές δραχμές τότε, όταν ένα αντίστοιχο πλοίο αυτού του μεγέθους δεν ξεπερνούσε τα 17 εκατομμύρια, το 1/3 δόθηκε από τον ευεργέτη μας, τον Γεώργιο Αβέροφ, εξού πήρε και το όνομα το πλοίο. Τα άλλα 2/3 έγινε έρανος στους Έλληνες απανταχού του κόσμου, όπου βρίσκονταν στον κόσμο, και εδώ στην Ελλάδα βέβαια, και μαζεύτηκαν τα υπόλοιπα λεφτά για να ξεπληρωθεί το πλοίο. Γι' αυτό λοιπόν η αγορά αυτού του πλοίου ήταν υπόθεση όλων των Ελλήνων. Και γι' αυτό και μέχρι τώρα το βλέπετε έτσι όπως είναι και συνεχίζει, γιατί έχει την ψυχή και τις ευχές όλων των Ελλήνων. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Ούτε στα ελληνικά, ούτε στα παγκόσμια χρονικά. Όταν φτάνει εδώ, 50.000 κόσμος περιμένει γύρω-γύρω στις ακτές για να υποδεχτεί το μεγαλύτερο πλοίο που είχαμε ποτέ. Το πιο σύγχρονο. Και άρχισαν τα επιφωνήματα. Τι μεγαθύριο, τι καραβάρα, τι τόφαλος, τι θορυκτό. Η λέξη θορυκτό λοιπόν αντίχησε στους εθέρες και από τότε το τεθωρακισμένο καταδρομικό στα σχέδια μετονομάστηκε σε θορυκτό και θεσμικά στο πολεμικό ναυτικό και βέβαια και στις ψυχές μας μέχρι τώρα. Γιατί δεν είναι θορυκτό και λόγω της θωρακίσεως, όπως θα πούμε αργότερα, και των πυροβόλων. Είναι τεθωρακισμένο καταδρομικό. Τα αποτελέσματα όμως που έφερε και η ιστορία που φέρνει είναι όχι ένα, σαν 10 θορυκτά. Παγκοσμίως η ιστορία των πολεμικών ναυτικών δεν έχει ίσως να παρουσιάσει άλλο πολεμικό πλοίο που το όνομά του να συνδέεται τα τελευταία 107 χρόνια με τα πεπρωμένα, τα πεπραγμένα και τα οράματα ενός έθνους. Το θορυκτό Αβέροφ ίσως είναι η μοναδική περίπτωση και ήταν ένα από τα πιο αξιόπιστα, ταχύτερα, ταχυβόλα και αποτελεσματικά πλοία της εποχής του. Ενωμένο αναπόσπαστα με την προσωπικότητα και το πατριωτικό στένος του Ναυάρχου Παύλου Κουντουριώτη, παραμένει μέχρι τώρα το πλοίο που δεν γνώρισε ποτέ ήττα ή καταστροφή. Είναι το μόνο πολεμικό πλοίο στον κόσμο που συμμετείχε ενεργά εκτός από τους Βαλκανικούς πολέμους και σε 2 παγκοσμίους πολέμους. Είναι το μοναδικό κομμάτι ελληνικής επικράτειας ελεύθερο συνεχόμενα επί 107 χρόνια. Δεν έχει υποστείλει ποτέ επί 107 χρόνια την σημαία, πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει με κανένα άλλο κομμάτι της ελληνικής επικράτειας λόγω της κατοχής από τους Γερμανούς. Το Αβέροφ δίνει πολλές μάχες και πέρα είπαμε τον Βαλκανικό πολέμο, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Μικρασιατική καταστροφή και στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο με τον αέρα της υπεροχής και μάχημο στην πρώτη γραμμή. Ο σαν θεία δύναμη να το προστάτευε. Και βέβαια το προστάτευε γιατί είναι το μοναδικό πλοίο που είχαμε ποτέ που από κατασκευής έχει εκκλησάκι, πρέπει να το είδατε μπαίνοντας, το εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου. Αυτό οι Ιταλοί το είχαν σαν πυρηταποθήκη στα σχέδια. Εμείς με το που το πήραμε στην Ιταλία, το μετατρέψαμε σε εκκλησάκι αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο και από τότε υπηρετούσε και ιερέας, αξιωματικός, μονίμως στο πλήρωμα, ο οποίος έκανε ό,τι κάνουν οι ιερείς τις τελετές σε μια εκκλησία, στις ναυμαχίες και στις επιχειρήσεις εμψύχωνε τον κόσμο, ήταν στα μηχανοστάσια και στα λεβιτοστάσια μαζί με τους ναύτες και τους εμψύχωνε. Και όταν το καράβι ήταν σε ηρεμία στα λιμάνια, μάζευε τους ναύτες οι οποίοι κατά 80% ήταν αναλφάβητοι και τους μάθαινε ανάγνωση και γραφή. Πολύ σημαντική η παρουσία και του ιερέα, αλλά και γενικά του θείου, του θρησκευτικού σε αυτό το πλοίο. Το ηρωικό με το θρησκευτικό, με την πίστη, ξεκινώντας από τον Κουντουριώτη, ο οποίος ήταν βαθιά θρησκευόμενος, ήταν παράλληλα και μαζί, από την αρχή μέχρι τέλους. Μεγάλη είναι η νίκη του Θορυκτού και το 1983, μετά από 30 χρόνια παροπλισμό στον Πόρο, παροπλίστηκε το 1952 και έμεινε στον Πόρο αγκυροβολημένο για 30 χρόνια και το 1983 αποφασίστηκε πλέον η αναγέννησή του από το πολεμικό ναυτικό. Και
και κέρδισε και αυτή την ιστορική μάχη. Ίσως ήταν πιο δύσκολη. Δεν νομίζω να υπάρχει άλλο πλοίο που να έχει παροπλιστεί, αφαιθεί για 30 χρόνια και να ξεκινάει ξανά η αναγέννησή του και να έρχεται σε αυτή την κατάσταση που θα το δείτε και να είναι το μοναδικό στον κόσμο σε αυτή την κατάσταση και πλεύσιμο. Να διαπλέει το Αιγαίο όπως κάναμε πρόσφατα. Το καράβι σήμερα λιμενίζεται εδώ, στο Φάλιρο, διατηρώντας αλόβητη την έγκλη του και κρατώντας ζωντανή την ιστορική μνήμη. Έχουμε περίπου, κατά μέσο όρο, 60 με 70 χιλιάδες το χρόνο επισκέπτες, εκ των οποίων 25 έως 30 χιλιάδες είναι μαθητές σχολείων. Το αβέροχο αναπτερώνει το ηθικό όσων έρχονται, δίνει αισιοδοξία και διατρανώνει ότι είναι το σύμβολο της ισχύως και της εθνικής αξιοπρέπειας. Μόνο τους όμως τα ατσάλια και τα πυροβόλα δεν γράφουν ιστορία. Αν το θωρυκτό μας δεν είχε πλήρωμα τον Έλληνα αξιωματικό, υπαξιωματικό και ναύτη, και αν δεν είχε τη Μονιέρη, τον θαραλέο, ιδεολόγο, οραματιστή και ορμητικό ναύαρχο Παύλο Κουντουριώτη, η μοίρα του θα ήταν διαφορετική. Το αβέροφ ήταν το μέσο, ήταν το όπλο που είχε στα χέρια του ο χαρισματικός Παύλος Κουντουριώτης, ώστε να υλοποιήσει το όραμά του, να κάνει το Αιγαίο ελληνικό. Ο Παύλος Κουντουριώτης γεννήθηκε το 1855 στην Ίδρα και πέθανε 22 Αυγούστου του 1935 και θαύτηκε επίσης στην Ίδρα. Ήταν αξιωματικός, ενδεδειγμένος για τις δύσκολες περιστάσεις, για τα δύσκολα. Είχε το θάρρος της γνώμης του, αναλάμβανε ενέργειες και πέρα από τις διαταγές των ανωτέρων του, πολλές φορές απειθάρχησε, αλλά ήταν σίγουρος ότι αυτή η απήθειά του θα φέρει το σωστό αποτέλεσμα, όπως και το έφερε. Ήταν ο ορμητικός αξιωματικός του ναυτικού, γεννημένος μπουρλοκιέρης. Βλέποντάς τον, κανείς και παρακολουθώντας τον, δεν θύμιζε τους αξιωματικούς εκείνης εποχής, που πλέον είχαν πάει σε άλλο επίπεδο, ήταν σαν να τον είχαν πάρει από την Επανάσταση του 1821, όπως ήταν ο πατέρας του και ο θείος του. Είναι ο μόνος ναύαρχος στον κόσμο με το μοναδικό πλοίο, το Αβέροφ, που μέσα σε ένα μήνα, δύο φορές, 3 Δεκεμβρίου του 1912 και 5 Ιανουαρίου του 1913, έκανε δύο ναυμαχίες, ουσιαστικά είναι μονομαχία ενός πλοίου με έναν εχθρικό στόλο, τον τουρκικό, και τον κατατρόπωσε και τον κατέστρεψε. Και θα μπορούσε να πει κανείς την πρώτη φορά να έγινε αποτύχει, αλλά να επαναλαμβάνεται δεύτερη φορά μέσα σε ένα μήνα, κάτι άλλο υπάρχει. Είναι ο άνδρας με τον άδολο πατριωτισμό και την αγνή ιδεολογική φλόγα. Λιτός, ταπεινός, έδειχνε βαθιά απέχθεια προς τις επιδείξεις και τις κοσμικές εκδηλώσεις. Διατηρούσε ακλόνητη πίστη στο Θεό και πάντοτε κάθε του απόφαση και πράξη ξεκινούσε από την επίκληση της Θείας Παρεμβάσεως. Μιλούσε απευθείας στην ψυχή των ανδρών του και επέβαλε αυστηρή πειθαρχία. Όμως όλοι τον αγαπούσαν, γιατί αυτά που επέβαλε πρώτα τα τηρούσε ο ίδιος. Είναι σημαντικό αυτό που ζητάς από τους άλλους να το τηρείς, όσο ψηλά και να είσαι. Ο ναύαρχος θα είναι λιτός, αποτελεσματικός, εγκρατής και θα κάνει αυτά που ζητάει από τους άλλους. Και τότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Θα τον ακολουθήσουν όλοι. Έδινε το παράδειγμα. Στη σχολή δοκίμων έχουμε μια επιγραφή και όταν μπαίνουμε νέοι το βλέπουμε. Ουδέν μορφώνει όσο το παράδειγμα, ουδέν επιβάλλει όσο ευπρέπεια. Νομίζω ότι εκεί σε αυτό συμπυκνώνεται όλη η ουσία του ηγέτη. Η ορμητικότητα και το πάθος του Κουντουριώτη, ανάλογα εκείνων των ιδραίων ναυμάχων του 21, καθώς και η πίστη του στην αξία του Έλληνα ναύτη, επηρέασε ανάμεσα και καθοριστικά τον Βενιζέλο στο να τον κάνει αρχηγό στόλου και να αποφασίσει τη συμμετοχή μας στους Βαλκανικούς πολέμους. Έγινε ένα συμβούλιο τις παραμονές των Βαλκανικών πολέμων, στο οποίο όλοι τεχνοκράτες συμβούλευαν τον Βενιζέλο να μην αντιπαρατεθεί με τον τουρκικό στόλο, γιατί είχε περισσότερα πλοία, μεγαλύτερα κανόνια, θωρυκτά, γιατί εμείς δεν είχαμε. Και ο Κουντουριώτης είναι ο μόνος που σηκώνεται, κοιτώντας τα μάτια τον Βενιζέλο και του λέει: «Δεν κερδίζονται οι μάχες μόνο με τα σίδερα και τα μπαρούτια, κρίνονται και με την ψυχή.
Αυτό ήταν το καθοριστικό που έκανε τον Βενιζέλο να παρακάμψει όλους τους άλλους, ρισκάρισε και αυτός τότε, έτσι. Και να κοιτάξει έναν άνθρωπο, να κοιτάξει τη φλόγα του. Και τον εμπιστεύτηκε. Και δεν έχασε. Μετά από αρκετά χρόνια, το 1933, δύο χρόνια πριν πεθάνει ο Κουντουριώτης, ο Βενιζέλος, την 3η Δεκεμβρίου του 1933, στην 21η επέτειο της Ναυμαχίας, έστειλε επιστολή στον Άβαρχο και του αναφέρει μεταξύ άλλων: «Όλοι οι Έλληνες σου είμαστε ευγνώμονες για την νίκη σου αυτή. Περισσότερο από όλους εκείνος που γνωρίζει», εννοούσε τον εαυτό του, «ότι χωρίς την αδάμαστον αποφασιστικότητά σου και την πίστη σου στην καταθάλασσα νίκη μας, δεν θα αποφασίζαμε να λάβουμε μέρα στον Πρώτο Βαλκανικό Πόλεμο». Ένας μεγάλος Βενιζέλος έτσι παραδέχτηκε ότι το κομβικό σημείο, ο άνθρωπος, ήταν ο Κουντουριώτης. Ο Κουντουριώτης προσέφερε στην Ελλάδα, εκτός από τα τρόπαια της Σέλης και της Λίμνου, των δύο ναυμαχιών, το σταθερό παράδειγμα ενός βίου ευγενικού και άψογου. Χαρακτήρας ακέραιος, με αρενοπή ευθύτητα και αρχοντική μετριοφροσύνη. Ακόμα και στο θάνατό του είχε ζητήσει ο σεμνός αυτός ήρωας να μην υπάρχουν επισημότητες και τελετές, να γίνει μια απλή κηδεία. Οπότε έτσι έδωσε το παράδειγμα για το έθνος. Τις κρατούσαν τέσσερις υπαξιωματικοί που τους υπεραγαπούσε και δεν είχε ζητήσει να γίνει τίποτα άλλο. Απλή κηδεία. Στη διαθήκη που έγραψε στις 26 Νοεμβρίου 1926 καταγράφεται εύγλωτα το ψυχικό του μεγαλείο, η αγάπη του και η αφοσίωση στην Ελλάδα και βέβαια ο χαρακτήρας του. Γράφει: «Έζησα πιστός στην χριστιανική θρησκεία και στην ανατολική ορθόδοξη ελληνική εκκλησία. Ηγάπησα δι' όλης ψυχής μου την πατρίδα μου. Κατά το μέτρο των δυνάμεών μου και τη βοήθεια του Θεού εξετέλεσα το καθήκον μου. Ατενίζω ήρεμος την κρίση της ιστορίας. Όλη μου ιστορία ανήκει στην ύδρα, όλη μου δε η ψυχή εύχεται προς το Θεό διαπήρως να φυλά την Ελλάδα». Τώρα θα περιγράψουμε την πρώτη από τις δύο ναυμαχίες, την ναυμαχία της Σέλης, που μέσα από αυτή την περιγραφή θα καταλάβουμε τι ήταν ο Κουντουριώτης. Θα καταλάβουμε ότι οι δύο ναυμαχίες Σέλης και Λίμνου που έγινε μετά είναι σκέψη, απόφαση και υλοποίηση ενός μόνο ανδρός, του Κουντουριώτη. Η πρώτη ναυμαχία της Σέλης, 3 Δεκεμβρίου του 1912, είναι το καθοριστικό χτύπημα που έβαλε τις βάσεις της ελληνικής ναυτικής κυριαρχίας. Η δεύτερη, της Λίμνου, ένα μήνα μετά, είναι η κατοχύρωση της νίκης των Βαλκανικών πολέμων και της ελληνικότητας του Αιγαίου. Η ναυμαχία της Σέλης αποτέλεσε την πρώτη γενικευμένη σύγκρουση του ελληνικού και του τουρκικού στόλου μετά την Επανάσταση του 1821. Πώς φτάσαμε στην ναυμαχία? Στις 5 Οκτωβρίου, είπαμε, το 1912, ο στόλος του Αιγαίου αποπλέει πανηγυρικά από εδώ το Φάληρο. Η διαταγή από τον Βενιζέλο είναι να πάει στους ωραιούς της Εύβοιας. Εκεί ήταν η προκεχωρημένη βάση του στόλου μας. Στην Εύβοια. Εκεί υπήρχαν καταστάσεις, αποθήκες, συνεργεία. Ο Κουντουριώτης όμως δεν συμφωνεί με αυτό. 180 ναυτικά μίλια απέχουν η ροή από τα στενά του Ελισπόντου. Πώς θα έρχονται από εκεί τα ανιχνευτικά και τα τροπηλικά για νεφοδιασμό που θα έκαναν περιπολία και μετά να επιστρέφουν στα στενά? Πολύς χρόνος, χαμένος. Και όταν θα βγει ο τουρκικός στόλος, πώς θα προλάβει ο ελληνικός να πάει και να τους κλείσει, να μην εξαπλωθούν και βγουν στο Αιγαίο? «Δεν γίνονται αυτά», είπε ο Κουντουριώτης. Είχε τολμηρές ιδέες, ήταν ανήσυχο πνεύμα και δεν ρισκάριζε την όλη αποστολή με τέτοιες διαταγές. Είχε έρθει η στιγμή που περίμενε. Ο Κουντουριώτης ζούσε όλη του τη σταδιοδρομία, όλη του τη ζωή από τότε που γεννήθηκε, για αυτή τη στιγμή που έζησε, για αυτές τις στιγμές, στην αμαχία της Σέλης και της Λίμνου. Ήθελε να προσφέρει στην πατρίδα του ό,τι περισσότερο μπορούσε. Δεν πάει λοιπόν στους ωραίους. Η Λίμνος ήταν στην πιο κατάλληλη θέση απέναντι από τα στενά για τον ελληνικό στόλο και είχε το Μούδρο, ο οποίος είναι άριστο φυσικό λιμάνι. Ένας από τους ασφαλέστερους φυσικούς όρμους. Το νησί όμως ήταν κάτω από την τουρκική κατοχή ακόμα. Ο Κουντουριώτης κινεί το στόλο προς τα εκεί.
Και κινούμενος προς τα εκεί, εκβιάζει ουσιαστικά την κυβέρνηση και τον Βενιζέλο να του δώσουν την κάλυψη και να του πούνε καλώς πηγαίνεις εκεί να το καταλάβεις. Ουσιαστικά λοιπόν ξεκινάει τις επιχειρήσεις ο Κουντουριώτης με την κίνησή του αυτή. Τα ξημερώματα της 8ης Οκτωβρίου ο ελληνικός στόλος έχει ακυροβολήσει στο Μούδρο. Ενώ ανιχνευτικά πλοία εκτελούν περιπολία γύρω από το νησί για προστασία. Από βατικά αγήματα από το Αβέροφα που βιβάζονται στο νησί και χωρίς σχεδόν αντίσταση συλλαμβάνεται ο Τούρκος διοικητής και φρουρά του. Το πρώτο τόλμημα του Ναυάρχου Κουντουριώτη έχει πετύχει. Τώρα ο στόλος μας βρίσκεται μια ανάσα από τα στενά. Ας τολμήσει να βγει ο τουρκικός στόλος, σκέφτονται όλοι. Πρέπει όμως να πάρουμε πίσω και την Ήμβρο και την Τένεδο. Είναι ακριβώς έξω από τα στενά. Να ασφίξει ο κλοιός και να μπορούν να βρίσκουν από κούπη τα ανιχνευτικά μας και το υποβρύχιό μας στο Δελφίν. Είχαμε και υποβρύχιο εκεί. Το υποβρύχιο Δελφίν είναι το πρώτο παγκοσμίως υποβρύχιο, το οποίο συμμετείχε σε επιχειρήσεις και είναι το πρώτο που έριξε τορπίλη κατά κινουμένου στόχου. Είναι καταγεγραμμένο παγκοσμίως. Ασχέτως βέβαια αν η τορπίλη πήρε νερά και δεν πέτυχε το στόχο της, ήταν το τόλμημα και η απόφαση να γίνει αυτή η προσβολή κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας. Έτσι λοιπόν ο Κουντουριώτης καταλαμβάνει χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία και τα δύο αυτά νησιά, την Ήβρο και την Τένεδο. Και τώρα είναι έτοιμος για τη μεγάλη αναμέτρηση. Και είναι σίγουρος για όλα, για την νίκη. Πηγαίνει με τον Αβέροφ μπροστά από τα στενά, αρχίζει να περιπολεί και στέλνει σήμα στον Τούρκο στόλαρχο. Καταλάβαμε Τένεδο. Αναμένουμε έξοδο στόλου σας. Εάν χρειάζεστε για άνθρακα, προτίθεμαι να σας παραχωρήσω. Κουντουριώτης. Φανταστείτε λοιπόν την ψυχοσύνθεση, τη σιγουριά του να πάει και να προκαλέσει τον τουρκικό στόλο. Ήταν σίγουρος ότι θα νικήσει. Η κοινή γνώμη στην Τουρκία αρχίζει να δυσφορεί με την απραξία του τουρκικού στόλου. Ο τουρκικός στόλος μέχρι τώρα είναι κλεισμένος μέσα στο Ναγαρά, στις προσβάσεις του Ελισπόντου. Τι κάνει η αρμάδα μας κλεισμένη στα Δαδανέλια? Δεν θα βγει να τσακίσει τους Γιαούριδες και τον Κουντουριώτη τους? Και οι τουρκικές εφημερίδες λοιπόν το παίρνουν αυτό και για να εμψυχώσουν το λαό αρχίζουν και γράφουν: ετοιμάζει το στόλο μας, θα δώσει ένδοξη η αρμάδα μας ένα καλό μάθημα στους Γιαούριδες, στον Κουντουριώτη και θα τον πνίξει μαζί με το καράβι του το Αβέροφ. Ήδη είχαν αρχίσει και φοβόντουσαν το Αβέροφ. Ξέραν τι θα ακολουθήσει. Το βλέπανε. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν περιπτώσεις που μερικά τουρκικά πλοία με χίλιες προφυλάξεις είχαν φτάσει μέχρι την έξοδο των Δαδανελίων στα στενά για να δουν τις αντιδράσεις μας και να κατοπτέψουν και να κάνουν και ψευτοεπίδειξη. Μόλις έβλεπαν όμως μακριά καπνόν αναθρόσαντα, έβλεπαν καπνό από κάποιο πλοίο μας, έστω και ανιχνευτικό, γύριζαν κατευθείαν γρήγορα στην κρυψώνα τους. Δεν περιμένανε ούτε να αντιπαρατεθούν ούτε να το συζητήσουν. Με την πίεση της κοινής γνώμης, η τουρκική αρμάδα έπρεπε να βγει στο Αιγαίο να αναμετρηθεί με τους Έλληνες. Ήταν μεγάλη πίεση. Άρχισε λοιπόν να συγκεντρώνεται ο στόλος τους στο Ναγαρά τις τελευταίες ημέρες του Νοεμβρίου του 1912. Τα πλοία τους ανθρακεύουν πυρετοδός και παραλαμβάνουν πυρομαχικά κεφόδια που αποστέλλονται από την Κωνσταντινούπολη. Αυτά τα μαθαίνει ο Κουντουριώτης και ετοιμάζει το στόλο μας για απόπλου. Δίνει αυστηρές διαταγές για την επαγρύπνηση των ανιχνευτικών μας που περιπολούν από την Τένεδο στην Ήμβρο. Μόνος του, ο Ναύαρχος παρακολουθεί, είναι άγρυπνος 24 ώρες το 24ωρο και παίρνει πληροφορίες. Και αυτός και τα πληρώματα έχουν έναν εκνευρισμό από την πολύμερη αναμονή και περιμένουν πότε θα βγει ο στόλος να αναμετρηθούν. Αυτή η αναμονή βέβαια τους τονώνει περισσότερο τη θέληση και την αποφασιστικότητα για την πολυπόθετη σύγκρουση. Ο ιερέας του Αβέροφ, ο αρχιμανδρίτης Δάφνος, έφτασε να κάνει δεήσεις υπέρ εξόδου του τουρκικού στόλου. Φανταστείτε τι πνεύμα επικρατούσε. Κάθε σήμα που στέλνουν τα περιπολούντα πλοία μας από τον ασύρματο με το ΕΧ εχθρός εν όψη, δηλαδή ότι φαίνεται τουρκικό πλοίο στο στόμιο του στενού, προκαλεί ενθουσιασμό στα πληρώματα των πλοίων μας. Επιτέλους αναφωνούν. Επιτέλους. Θέλουν διακαώς να αναμετρηθούν. Το πρωί της 1ης Δεκεμβρίου του 1912 γράφεται ο πρόλογος της Μεγάλης Ναυμαχίας. Τουρκικά πλοία φαίνονται στο στόμιο του Ελισπόντου. Γίνεται ανταλλαγή σφοδρού πυρός με τα περιπολούντα ελληνικά τορπιλικά και τα τουρκικά πάλι υποχωρούν. Είναι η τελευταία τους δοκιμή. Τι θα ακολουθήσει. Ξαναμπαίνουν μέσα. Ο Κουντουριώτης νιώθει ότι φτάνει η στιγμή και αποπλέει όλο το στόλο και με επικεφαλή στον Αβέροφ κινείται με ταχύτητα προς την περιοχή των στενών. Αρχίζει να περιπολεί,
από τις 4 το απόγευμα της 1ης Δεκεμβρίου μέχρι τα ξημερώματα της 3ης Δεκεμβρίου συνεχώς. Βέβαια τα πληρώματα έχουν αρχίσει και κουράζονται, είναι μεγάλη η κατανάλωση και των γιανθράκων και ο ναύαρχος αρχίζει να σκέφτεται ότι πρέπει να γυρίσουν πάλι στο Μούδρο. Όμως έχει ξημερώσει μεγάλη μέρα. 8 το πρωί της 3ης Δεκεμβρίου. Ο στόλος μας σε δύο στήλες, από τη μια το Αβέροφ και πίσω τα παλιά θωρυκτά ύδρα Σπέτσε και Ψαρά, κατασκευής του 1870, έτσι με μικρή ταχύτητα και μπορούμε να πούμε ότι δεν μπορούσαμε να τα θεωρήσουμε ότι ήταν αξιόμαχα. Στη μια στήλη λοιπόν το Αβέροφ με τα τρία θωρυκτά τα παλιά και στην άλλη τα τέσσερα τροπηλικά Πάνθυρ, Λέων, Ιέραξ και Αετός. Κατέρχονται με πορεία νοτιοδυτική παράλληλα στη Θρακική Χερσόνησο με κατεύθυνση στη Λίμνο. Η θάλασσα είναι γαλήνη. Τα πλοία μέσα στην ελαφρά πρωινή ομίχλη παρουσιάζουν εντυπωσιακό θέαμα. 9 το πρωί. Μακριά, έτσι όπως κινούνται προς τη Λίμνο, βλέπουν μακριά από τα στενά του Ελισπόντου καπνούς. Συναγερμός στα πληρώματα. Συγκίνηση και γρήγορος από όλους. Από τον ναύαρχο μέχρι τον τελευταίο ναύτη. Επιτέλους η αρμάδα τολμά να εξέλθει. Ο κουντουριώτης στρέφει άμεσα το στόλο προς τα στενά και με επικεφαλή στο Αβέροφ κινείται για συνάντηση με τον εξερχόμενο τουρκικό στόλο. Στα τουρκικά πλοία προηγείται το θωρυκτό Χαϊρεντίν Βαρμπαρόσα και ακολουθούν τα θωρυκτά Τουρκούτ Ρέις με Σουντιέ και Ασάρι Τεφίκ. Το καταδρομικό με Ζιντιέ και 5 τροπηλικά μαζί με ένα πλωτό νοσοκομείο παραμένουν κοντά στις ακτές υπό την προστασία των επάκτων πυροβόλων. Τα στενά είχαν τεράστια πυροβόλα, πολύ μεγαλύτερα. Να φανταστείτε ότι εδώ το Αβέροφ έχει 230 χιλιοστά και τα τουρκικά πυροβόλα στην ακτή τα 380. Ήταν τεράστια για να προστατεύουν τα στενά. Εκεί λοιπόν κρύφτηκε ο περισσότερος στόλος κάτω από την προστασία τους και τα υπόλοιπα θωρυκτά τουρκικά άρχισαν να ξεμηθίζουν προς τα έξω. Ενώ πηγαίνουν να συναντήσουν τον τουρκικό στόλο, ο κουντουριώτης λέει στον Δάφνο, τον αρχιμανδρίτη, να του φέρει από την εκκλησία ένα ξύλινο κουτί που μέσα υπήρχε ένας ξύλινος σταυρός, ο οποίος είχε καταγιαστεί στον Πανάγιο Τάφο. Παίρνει τον ξύλινο σταυρό ο κουντουριώτης, ναύαρχος τώρα, και αρχίζει και περνάει από όλες τις θέσεις, στα μηχανοστάσια, στα λεβιτοστάσια, στα πυροβόλα και μιλάει με το κάθε έναν του πληρώματος. Αξιωματικό, υπαξιωματικό ή ναύτη. Κρατώντας το σταυρό στο χέρι, σαν να τους λέει τι είναι αυτό που θα φέρει τη νίκη. Αυτός ήταν ο κουντουριώτης. Και αυτή ήταν η επαφή με το πλήρωμα. Και κατόπιν διατάσσει να εκπαιμφθεί το ιστορικό σήμα που βρίσκεται και στον πύργο του πυροβόλου, πίσω, στην Πρίμη, προς όλο τον στόλο. Με τη βοήθεια του Θεού, τα σευχάς του βασιλέως και εν ονόματι του δικαίου, πλέον με θορμή ακαθέκτου και με την πεποίθηση της νίκης εναντίον του εχθρού του γένους, κουντουριώτης. Ρίγη συγκινήσεως προκάλεσε αυτό το σήμα. Σε όλα τα πληρώματα, και του στόλου που ήταν εκεί, και του στόλου που βρίσκεται σε άλλες περιοχές και στο Ιόνιο. Ο κουντουριώτης, μετά από αυτό, παίρνει το σταυρό και ανεβαίνει στην κόντρα γέφυρα που θα σας δείξω, στην οποία έμεινε ακάλυπτος καθ' όλη τη διάρκεια της ναυαρχίας, χωρίς να μπει μέσα να προστατευτεί στη θωρακισμένη γέφυρα, ακουμπάει το σταυρό στο προστατευτικό ασπίδιο και λέει: «Εδώ που ακουμπάει αυτός ο σταυρός, τούρκο βλήμα δεν θα πέσει». Και κατόπιν φόρεσε με μία κορδέλα άσπρη που είχε ο σταυρός, τον φόρεσε στο λαιμό και έμεινε εκεί. Κοιτώντας τον τούρκο στόλο ο οποίος πλησίαζε, αγέροχα και ψυχρά. Οι δύο στόλοι τώρα πλέον παράλληλα έχουν βγει οι Τούρκοι για τα καλά και είμαστε σε δύο στήλες παράλληλες που απέχουν 12.000 μέτρα. Οι Τούρκοι αρχίζουν πρώτοι το πυρ. Οι πρώτες βολές τους γίνονται δεκτές από τα πληρώματά μας με ενθουσιασμό. Φανταστείτε, βαράνε οι Τούρκοι και αρχίζουν και ενθουσιάζονται και πανηγυρίζουν δικοί μας. Γιατί τώρα θα ξεκινήσουμε και εμείς να χτυπάμε. Οι σκοπευτές και οι ομοχυρίες των πυροβόλων από τις πρώτες βολές δικές μας εξοικειώνονται, και λέω εξοικειώνονται, γιατί είναι η πρώτη φορά που οι πυροβολητές του Αβέροφ κάνουν πυρά με πραγματικά. Τα πυροβόλα δεν είχαν κάνει βολές με πραγματικά πυρά, διότι είχαν μείνει εγκλωβισμένα στην Αγγλία. Τα πυροβόλα μας είναι εγγλέζικα. Δεν ήταν ιταλικά, βάλαμε τα καλύτερα στον κόσμο, τα εγγλέζικα, όταν το πήραμε το πλοίο. Τα πυρομαχικά λοιπόν ήταν εγκλωβισμένα στην Αγγλία, γιατί οι Εγγλέζοι δεν ήθελαν να σπάσουν την ουδετερότητα με τους Τούρκους. Τα πυρομαχικά ήρθαν κρυφά. Ένας Έλληνας εφοπλιστής κρυφά έστειλε ένα motor shift, το πήρε με την ανοχή των Εγγλέζων,
νύχτα και τα έφερε παραμονές της αμαχίας της Σέλης στο Μούδρο. Πυρά δεν είχαν γίνει. Για πρώτη φορά βλέπαν πώς αντιδρούν τα πυρομαχικά μάχης επέναντι στον Τούρκο στόλο. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά είχαν εξοικειωθεί και ήταν ευστοχότατα τα πυρά. Και άμυναν άναυδοι οι Τούρκοι. Οι συνθήκες παρατάξεως των δύο στόλων σε σχέση με το φως του ήλιου ήταν ευνοϊκές για τους Τούρκους. Φανταστείτε, έβγαιναν οι Τούρκοι από τα Δαδανέλια και ανέτελε ο ήλιος. Εμείς λοιπόν τον είχαμε στα μάτια, τον ήλιο, μας τύφλωνε και αυτοί μας βλέπαν καθαρά. Παρ' όλα αυτά ήταν άστοχοι. Ο ναύαρχος πρέπει να εκμεταλλευτεί το Αβέροφ που είναι θαύμα τεχνικής και οπλικής αρτιότητος. Υψώνει στον ιστό του θωρυκτού το σήμα Z, Ζούλου, δηλαδή πλέον ανεξαρτήτως. Και αφήνοντας πίσω του τα παλιά τα αργοκίνητα θωρυκτά, αναπτύσσει τη μέγιστη ταχύτητα του πλοίου που ήταν 22 κόμβοι. Ήταν απίστευτα μεγάλη ταχύτητα για τέτοιο μεγέθος πλοίου για εκείνη την εποχή. 22 κόμβοι. Όταν το ταχύτερο τουρκικό δεν ξεπερνούσε τους 17. Και τα δικά μας τα παλιά τα θωρυκτά μέχρι 15. Ο κουντουριώτης πλέει με θορμή ακαθέκτου, εκμεταλλευόμενος την ταχυβολία των πυροβόλων του και την ταχύτητα του πλοίου. Οι βολές του θωρυκτού μας εύστοχες και καταιγιστικές προκαλούν εκρήξεις, φωτιές, νεκρούς και τραυματίες στα τουρκικά θωρυκτά. Ο ναύαρχος, όρθιος, ακάλυπτος επάνω, στην κόντρα γέφυρα, έχει γίνει ένα με το πλοίο και ορμά να κυκλώσει τους Τούρκους. Το επιτελείο του, ο υπασπιστής του και ο κυβερνήτης του πλοίου τον προτρέπουν να μπει στη θωρακισμένη γέφυρα για να προστατευτεί από τις εκατοντάδες βλήματα των Τούρκων. Αλλά ο κουντουριώτης Ταραλέος απαντά ήρεμος και με απόλυτη σιγουριά. Με προστατεύει ο Θεός. Δεν το ξέρετε ότι όποιος φυλάγεται εκείνος την παθαίνει. Πλησιάζει κοντά, έτσι όπως έχει ξεφύγει πλέον μόνο στο Αβέρο, και μπαίνει κάθετα στη στήλη των Τούρκων πλοίων που πηγαίνουν τώρα πίσω από το άλλο, και μπαίνει με την πλευρά που θέλει σχηματίζει το σχήμα ΤΑΦ. Το γράμμα ΤΑΦ είναι τακτικός ελιγμός της εποχής. Μπορεί λοιπόν έτσι όπως είναι το πλοίο μας, με όλη την πλευρά να χρησιμοποιεί όλα τα πυροβόλα και να σφυροκοπεί την αυαρχίδα, η οποία όπως πηγαίνει κατά πλάχ χρησιμοποιεί μόνο το πλωριό του πυροβόλου. Άρα έχουμε υπεροπλία, έχουμε την υπεροχή. Αφού δημιουργεί τα πρώτα προβλήματα επάνω στην αυαρχίδα, οι πρώτες καταστροφές, χτυπιώνται πύργοι, τεινάζονται στον αέρα οι Τούρκοι από τις εκρήξεις, ο κουντουριώτης αποφασίζει να κινηθεί και να εμβολήσει την ναυαρχίδα. Το πλοίο έχει έμβολο, όπως η αρχαία Τριήρης. Όταν το πήραμε, μπροστά στην πλώρη, αυτό το σχήμα που κάνει το χαρακτηριστικό του Αβέροφ, ενώ είναι υδροδυναμικό σχήμα κατασκευής πλοίου της εποχής για να σκίζει τα νερά, εμείς το γεμίσαμε με ατσάλι όπως είναι η θωράκιση και έγινε έμβολο. Ο κουντουριώτης λοιπόν πήγε να χρησιμοποιήσει το έμβολο εκείνη τη στιγμή. Πάση δυνάμει, έστρεψε και κινήθηκε εναντίον του Μπαρμπαρόσα για να το κόψει στη μέση, να πέσει επάνω και να το κόψει μέση. Ήθελε να ανακόψει την πορεία του Τούρκου στόλου. Πάση δυνάμει. Να τους κάνει να γυρίσουν πίσω. Εκείνη τη στιγμή που τρέχει, πάση δυνάμει για να το εμβολήσει, φωνάζει από πάνω από την κόντρα γέφυρα. Η ελληνική σημαία δεν τροπιάζεται. Ενώ οι Τούρκοι οσοβίδες πέφτουν. 1800 βλήματα έριξαν οι Τούρκοι εναντίον του Αβέροφ. Εναντίον του Αβέροφ, τα άλλα πλοία είχαν μείνει πίσω. 1800 βλήματα. Φανταστείτε τι γινόταν στον ουρανό. Στο ένα χέρι κρατάει τα κιάλια και στον άλλο το σταυρό. Φανταστείτε την εικόνα τώρα, έτσι, ναυάρχου. Πάνω στην κόντρα γέφυρα, ακάλυπτος. Διατάζει τους μηχανικούς να αυξήσουν την ταχύτητα ολοταχώς πάση δυνάμει. Το θωρυκτό μας αγκομαχά σαν έμψυχο και τραντάζεται από την ψηλή πίεση του ατμού στις μηχανές. Τρέμει ολόκληρο. Πόσες στροφές κάνουμε, φωνάζει ο ναύαρχος στα μηχανοστάσια. 130, κύριε ναύαρχε. Πιο πολλές. Μα κύριε ναύαρχε, δεν σηκώνει η κατάσταση. Πιο πολλές, είπα. Θέλει να τα δώσει όλα. Θέλει να ξεπεράσει τα όρια του πλοίου, όπως έχει ξεπεράσει τα δικά του και του πληρώματος. Όσοι από το πλήρωμα δεν είναι σε θέση μάχης, βλέπουν όλη αυτή την κατάσταση, βλέπουν έναν ναύαρχο ο οποίος βρίσκεται σε άλλα επίπεδα και έχουν βγει στα καταστρώματα και ζητοκραυγάζουν. Αψηφούν τα βλήματα που πέφτουν πάνω. Έχουν βγει και κάνουν χειρονομίες στα τουρκικά πλοία, ζητοκραυγάζουν,
γελάνε, φανταστείτε. Τον βλέπουνε τον κουντουριώτη και παίρνει θάρρος και ο κουντουριώτης βλέπει το πλήρωμα και παίρνει και αυτός θάρρος. Υπάρχει μια επαφή και μια επικοινωνία απίστευτη εκείνη τη στιγμή. Βαίνουν προς το θάνατο ζητοκραυγάζοντας. Είναι αυτό που αποτυπώνει εκείνη τη στιγμή την κατάσταση. Ανά πάσα στιγμή μπορούσαν να πέσουν βλήματα επάνω, να πεθάνουν οι ίδιοι, να σκοτωθούν και όμως ζητοκραύγαζαν. Βαίνουν προς το θάνατο ζητοκραυγάζοντας. Αυτές τις στιγμές, αυτό το υπέρτατο μεγαλείο, μόνο οι Έλληνες μπορούν να τις ζήσουν και να τις καταλάβουν. Ο Τούρκος, ο στόλαρχος, ο Ραμής, βλέπει τώρα μια κατάσταση, βλέπει ένα θωρυκτό να του έρχεται πάνω, το Αβέροφ, με τον άβαρχο ακάλυπτο και να έρχεται να τον κόψει στη μέση. Είναι εκεί που σπάει. Εκεί πλέον βλέπει ότι δεν μπορεί να κάνει τίποτα και δίνει διαταγή στα τούρκικα πλοία να στρέψουν αθώα προς τα στενά. Οι Τούρκοι μπερδεύονται, άλλοι στρέφουν δεξιά, άλλοι αριστερά, πάνε να τρακάρουν. Φανταστείτε τι γίνεται στα τούρκικα πλοία. Τέλος πάντων τους λέει, κατά μόνας και ανεξάρτητα κινηθείτε να γλιτώσετε. Είναι σε πλήρη σύγχυση ο τουρκικός στόλος. Αργότερα στον αυτοδικείο, πέρασαν αυτοδικείο, Ραμίζω να γυρίσανε πίσω. Του είπαν γιατί εγκατέλειψες την αμαχία, σου είχαμε πει ότι πρέπει οπωσδήποτε να νικήσεις τον κουντουριώτη. Τι θέλατε να κάνω, τους λέει. Όταν είδα ένα παλαβό, ακάλυπτο πάνω στην κούτρα γέφυρα, να έρχεται πάνω να με κόψει τη μέση. Αυτό στρατεύτηκε βέβαια και μετά βάλανε ένα πιο ικανό ναύαρχο, ο οποίος έπαθε χειρότερα στην αμαχία της. Το θωρυκτό μας κυνηγά τους Τούρκους καθώς φεύγουν, βάλλοντάς τους ακατάπαυστα με μεγάλη ευστοχία. Ο κουντουριώτης φαίνεται σαν μεθυσμένος από τον παρούτη και από τον ενθουσιασμό του πληρώματος. Κατεβαίνει από την κόντρα γέφυρα και πιάνει μόνος του το πιδάλιο, διώχνει τον ναύτη τον πιδαλιούχο και κατευθύνει ο ίδιος το θωρυκτό με εναλλαγές πορείας. Μία όλο δεξιά, να χτυπούν και οι αριστεροί πύργοι, μία όλο αριστερά, να χτυπούν οι δεξιοί. Φανταστείτε λοιπόν, τους κυνηγάει και κάνει και ελίγδι. Και είναι ο ίδιος ο ναύαρχος στο πιδάλιο. Και έτσι αποφεύγει και τα πυρά των Τούρκων, οι οποίοι βάλουν όπως φεύγουν. Έχει πλησιάσει όμως επικίνδυνα τα τεράστια τουρκικά πυροβόλα που βρίσκονται στα στενά που είπαμε. Έχει μπει στην εμβέλειά τους. Τον χτυπούν και αυτά με λύσα. Μέχρι και έχουν φέρει και παιδινό πυροβολικό οι Τούρκοι να χτυπάει το. Έχουν μεταφέρει παιδινό πυροβολικό και χτυπάνε όλοι προς το Αβέροφ. Οι πίδακες από τα τουρκικά βλήματα, από τα τεράστια, πέφτουν δίπλα στο Αβέροφ και ξεπερνούν το ύψος του. Τόσο μεγάλα είναι τα βλήματα. Ένα τέτοιο να πέφτει πάνω θα πάθαινε μεγάλη ζημιά το πλοίο. Όμως ο Τολμόνικα και μαζί ο Άγιος Νικόλαος, που ο ναύαρχος και τα πληρώματα τον τιμούν, προστατεύει την αυαρχίδα στο δίκαιο αυτό αγώνα. Η επικοινωνία με τα άλλα πλοία έχει διακοπεί γιατί κάποια τουρκικά βλήματα έχουν καταστρέψει τις κεραίες ασυρμάτου. Άρα είναι τελείως μόνος τώρα ο κουντουριώτης με το Αβέροφ και κινείται. Ούτε μπορεί να ειδοποιήσει τα άλλα πλοία και σιγά σιγά αρχίζουν και το χάνουν και από το πεδίο τους. Γιατί έχει απομακρυνθεί, σύντοτι στο πεδίο αυτό της μάχης, καπνί, πίδακες νερού κτλ. Το Αβέροφ έχει εξαφανιστεί. Και δεν ξέρω τι κάνει ο ναύαρχος, τι κάνει η ναυαρχίδα. Και ξαφνικά γίνεται το αναπάντεχο. Από τις συνεχείς βολές των πυροβόλων μας και την ταχυβολία που είχαν, δημιουργείται υπερθέρμανση και εμπλοκή σε όλες τις κύριες κάνες εκτός από δύο. Όλες οι κάνες εκτός από δύο παθαίνουν εμπλοκή. Δεν είχε σύστημα ψύξεως. Τα πυροβόλα μας δεν είχαν σύστημα ψύξεως τότε, αυτόματο, που μπήκε αργότερα στο μεγάλο εξυγχρονισμό που έγινε στην Τουλώνα της Γαλλίας το 1925. Η στιγμή είναι κρίσιμη και επικίνδυνη. Κουντουριώτης κόβει ταχύτητα. Οι πυροβολητές προσπαθούν με κουβάδες, με κουβέρτες βρεγμένες, όπως μπορούν να ψήξουν τις κάνες. Και να το μυαλό του κουντουριώτη για άλλη μια φορά, τι σκέφτεται εκείνη τη στιγμή. Διατάζει και ανεβάζουν από τα κρεβάτια κάτω τα στρώματα και τα βάζουν στα ρέλια γύρω-γύρω και τους λέει να τα ανάψουν. Ανάβουν λοιπόν τα στρώματα και αρχίζουν και βγάζουν μαύρο καπνό. Και έτσι είναι καλυμμένο με μαύρο καπνό το πλοίο γύρω-γύρω. Οι Τούρκοι από τα πυροβολία επάνω βλέπουν το Αβέροφ να βγάζει μαύρο καπνό. Σου λέει το πετύχαμε. Παρατάνε τα πυροβόλια και αρχίζουν και το κραυγάζουν. Πετύχαμε το Αβέροφ. Ταυτόχρονα οι πυροβολητές συνεχίζουν τις προσπάθειες για να ψήξουν τις κάνες. Μέχρι και παγοκολόνες φέρνουν από κάτω από το μηχάνημα παραγωγής πάγου που παρήγαγε παγοκολόνες
και με σαπούνι τις βάζουν μέσα στις κάνες να γλιστράει μέσα για να ψυχτούν. Είναι πατέντες της στιγμής. Το θαύμα γίνεται. Σε 8 λεπτά μπορούν τα πυροβόλα μας να ρίξουν. Και διατάσσει ο ναύαρχος και στρέφουν επάνω στα πυροβόλα ξηράς. Και αρχίζει και τους χτυπάει. Εκεί είναι που οι Τούρκοι δεν το περιμένουν. Αρχίζουν και σκοτώνονται εκεί πάνω, καταστρέφονται πυροβόλα από πιο από το αβέρο που το είχαν ξεγραμμένο. Και μείναν όλοι ανάπτυκοι και άφωνοι. Και φεύγανε και τρέχανε σαν τέλει, γιατί είχε και στρατεύματα τα οποία περιμέναν εκεί πέρα να δούνε τη βύθιση του Αβέροφ, είχαν παραταχθεί. Ένα ελληνικό πλοίο, ένας γενναίος ναύαρχος, ένα ψυχωμένο πλήρωμα, έχουν έρθει στο στόμα του λύκου και έχουν κατατροπώσει έναν ολόκληρο στόλο που φεύγει πανικόβλητος προς το εσωτερικό των στενών. Με φωτιές, διαρροές, βλάβες και απίστευτες ανθρώπινες απώλειες. Όλο το θορυκτό μας τραντάζεται από τα ζήτω. Αυτό δεν είναι ναυμαχία, καταλαβαίνετε, αυτό είναι διασκέδαση. Το πλήρωμα παραλυρεί και ζητοκραυγάζει τον άβαρχό του που σαν ημίθεος στέκει εκεί πάνω στην ακάλυπτη γέφυρα, δίνοντας τις τελευταίες διαταγές για τη χαριστική βολή. Πιο μέσα, φωνάζουν οι ναύτες που βρίσκονται πάνω στο κατάστρωμα. Τι λένε τα παιδιά μου, ρωτάει ο ναύαρχος τον υπασπιστή του. Πού είναι το πιο μέσα. Λέει, κύριε ναύαρχε, θέλω να πάμε πιο μέσα στα στενά. Και χωρίς δεύτερη κουβέντα ο κουντουριώτης, λέει, αφού το θέλουν τα παιδιά μου, θα πάμε. Και τους κάνει το χατήρι. Και κάνει πάση δυνάμει εκείνη τη στιγμή και μπαίνει άλλα 4 μίλια μέσα, δίνοντας τη χαριστική βολή στον τουρκικό στόλο. Για να τους κάνει το χατήρι. Επειδή το ζήτησαν τα παιδιά του. Γιατί ήταν τα παιδιά του. Προς ολοταχώς, φώναξε, να τους βουλιάξουμε. Πάμε ίσα να μπούμε στην πόλη. Ήταν οι κουβέντες εκείνη τη στιγμή του κουντουριώτη. Ο Αβέροφ πλέοντας πλέον πάση δυνάμει, μέσα στους τεράστιους πίδακες από τα εκατοντάδες βαριά βλήματα, διαβρέχεται ολόκληρος, φανταστείτε, βρεχόταν από τους πίδακες. Ενώ τα πυροβόλα του σηκώνουν ολόκληρα σύννεφα καπνού και αυτά περιτυλίγουν το πλοίο. Και συνεχίζει τα 4-7 μίλια και μπαίνει μέσα στα στενά ουσιαστικά. Ο ενθουσιασμός και η ανδρεία όλων, ανεξαιρέτως, είναι υπεράνω κάθε περιγραφής. Οι Τούρκοι αρχίζουν να χάνονται στο βάθος, σακατεμένοι, βαριά πληγωμένα τα πλοία τους, σε πλήρη αταξία, με πάνω από 100 νεκρούς και πολύ περισσότερους τραυματίες. Τη ζημιά την έχει κάνει μόνο το Αβέροφ φυσικά. Από τα περίπου 700 βλήματα που έριξε το Αβέροφ, τα 500 βρήκαν στόχο πάνω στα τουρκικά πλοία. Οι Τούρκοι έριξαν περίπου 1800 και πάνω στο πλοίο έπεσαν 4. Μόνο. Τα οποία έκαναν κάποια σπασίματα στο ξύλινο κατάστρωμα, κάποιες τρύπες στα φουγάρα και κάποιες τρύπες στις σωσίβες λέμους. Νεκρός ένας. Τραυματίες 8. Όλοι επί του Αβέροφ. Συν ένας τραυματίας από την αμαχία της Λίμνο, είναι οι μόνες απώλειες του στόλου μας, όλου του στόλου στους Βαλκανικούς πολέμους και οι μόνες απώλειες που είχαμε από το θορυκτό Αβέροφ σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ένας νεκρός και 9 τραυματίες. Εν τω μεταξύ τα υπόλοιπα πλοία μας είχαν μείνει πίσω. Είπαμε δεν ξέραν τι γίνεται με τον κουντουριό, τι γίνεται μέσα στα στενά δεν μπορούσαν να φανταστούν. Νόμιζα ότι βούλιαξε το Αβέροφ, χάθηκε ο ναύαρχος. Και ξαφνικά από μακριά βλέπουν να παρουσιάζεται μέσα από τους καπνούς και να έρχεται το Αβέροφ. Περήφανο, αγέροχο, μπαροτοκαπνισμένο, με επιρμένο το σημειοστολισμό μάχης. Πλησιάζει με ταχύτητα. Από όλα τα πλοία μας έχουν βγει τα πληρώματα στα καταστρώματα να το υποδεχθούν. Το πλήρωμα του Αβέροφ έχει ανέβει όπου μπορείτε να φανταστείτε. Στους ιστούς επάνω, στα καταστρώματα. Έχει σκαφαλώσει και ζητοκραυγάζει. Η μπάντα της ναυαρχίδας. Το πλοίο αυτό, επειδή ήταν ναυαρχίδα, έχει και την πάντα του ναυτικού επάνω. Είναι στο επίστευγο και παιανεί στον εθνικό ύμνο. Φανταστείτε σε όλα τα πλοία τώρα, με αυτή την εικόνα, όλοι ρηγούν και κλαίνε. Να έρχεται το Αβέροφ τώρα να παίζει τον εθνικό ύμνο και να παραλυρούν τα πληρώματα πάνω στους ιστούς. Και βγαίνουν και γίνεται χαμός και σε όλα τα άλλα πλοία. Ζητοκραυγάζουν και δέχονται τον νικητή. Τον υποδέχονται. Μεγαλειώδεις στιγμές.
Το Αβέροφ έρχεται και περήφανα μπαίνει μπροστά στο στόλο μας και όλοι μαζί γυρίζουν στο μούδρο για να ξεκουραστούν. Σε έκτακτη διαταγή του, που εκπέμπει ο Κουντουριώτης, μεταξύ άλλων αναφέρει: «Θεωρώ εμ' αυτόν ευτυχή ότι άρχο ανδρών, ήτινες μετά το σάφτης Αυταπαρνήσεως και Ανδρείας, μάχονται υπέρ του μεγαλείου και της δόξης της φιλτάτης ημών πατρίδος». Η ναυμαχία της Έλλης ανέτρεψε όλα τα αξιώματα της ναυτικής επιστήμης. Ό,τι είχαν βάλει και είχαν γράψει στα χαρτιά και στους κανονισμούς πώς πρέπει να γίνονται ναυμαχίες, τα ανέτρεψε ένα πλοίο και ένας ναύαρχος. Γράφτηκε όμως άλλη μία χρυσή σελίδα στους ναυτικούς αγώνες του έθνους. Και όλοι και εχθροί και φίλοι υποκλήθηκαν στον Κουντουριώτη και στον ελληνικό στόλο. Μέσα σε ένα μήνα, όπως σας είπα, είχαμε και τη δεύτερη ναυμαχία της Λίμνου, που εξελίχθηκε και αυτή σε επική μονομαχία ξανά του Αβέροφ με τον Τουρκικό στόλο, ο οποίος υποχώρησε αδράκτος και έπαθε πολύ περισσότερες καταστροφές. Και η Τουρκία το πλήρωσε ακριβά αυτό και τις δύο αυτές ναυμαχίες. Εκατοντάδες οι νεκροί, χιλιάδες οι τραυματίες και η κυβέρνηση τουρκική κήρυξε εθνικό πένθος. Μιλάμε για πάνω από 500 νεκρούς, 2.000 τραυματίες και τα πλοία σακατεμένα έμειναν στον άσταθμό τους για πάνω από 12 μήνες για να μπορέσουν να τα συνεφέρουν με τη βοήθεια των Γερμανών. Τέτοια ήταν η κατάσταση του στόλου τους, ώστε ο αρχηγός των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων, ο αρχιστράτηγος Ναζίμ, δήλωσε μέσα στο τουρκικό κοινοβούλιο: «Ο στόλος έπραξε ό,τι ήταν δυνατόν. Δυστυχώς, ουδέν δυνάμεθα πλέον να αναμένουμε από αυτόν». Ξεγράφτηκε ο τουρκικός στόλος για τα επόμενα 60 χρόνια. Όχι μόνο για εκείνη την περίοδο των Βαλκανικών πολεμών, για τα επόμενα 60 χρόνια. Ο τουρκικός στόλος ξαναβγήκε στο Αιγαίο το 1974. Αλλά και που βγαίνει, τι κάνει. Το Αιγαίο πέλαγος έγινε πλέον ελληνική λίμνη. Αυτό που ήθελε ο Κουντουριώτης το πέτυχε. Αφού λοιπόν απελευθέρωσε όλα τα νησιά, ανενόχλητος, έστρεψε τις δραστηριότητες του προς το Θρακικό πέλαγος. Και εκεί πλέον, κάνοντας το Αιγαίο ελληνική λίμνη, απελευθέρωσε, βοήθησε στην προαίρεση του στρατού μας, απελευθέρωσε ο ίδιος την Καβάλα με τέχνασμα, έκανε τέχνασμα και οι Βούλγαροι έφυγαν μέσα σε ένα βράδυ φοβούμενοι ότι ετοιμάζεται απόβαση, ενώ είχε βάλει ο Κουντουριώτης κάποια άδεια εμπορικά και πηγαινοχώτησαν φωτισμένα από τη Θάσο μέχρι την Κεραμωτή με κουβέρτες και στολές κρεμασμένα στους ιστούς. Βλέπαν οι Βούλγαροι λοιπόν ότι ετοιμάζεται απόβαση, μεταφέρουν στρατεύματα για να γίνει απόβαση στην Κεραμωτή. Ερχόταν και ο στρατός μας από δυτικά, σου λέει θα μας κλείσουν μέσα στην Καβάλα. Και φεύγουν οι Βούλγαροι μέσα σε ένα βράδυ και αφήνουν μόνο ένα φαντάρο να παίζει το προβολέα στην ακτή, να νομίζει ο Κουντουριώτης ότι είναι ακόμα ο βουλγαρικός στρατός μέσα. Και εξαφανίστηκαν. Και την επόμενη μέρα πήγε το δόξα το τουρπιλικό και κατέβηκε κάτω και απελευθέρωσε επισήμως την Καβάλα. Με το τέχνασμα του Κουντουριώτη. Απελευθερώθηκε χωρίς να ανοίξει ρουθούνη. Και αργότερα η Αλεξανδρούπολη. Το κυριότερο που έκανε όμως ο Κουντουριώτης κάνοντας το Αιγαίο ελληνική λίμνη, τι ήταν? Περίμεναν στις ακτές της Μικράς Ασίας 250.000 Τούρκοι εφεδρείες να μεταφερθούν δια θαλάσσης στα μέτωπα Θεσσαλίας και Μακεδονίας, να ενισχύσουν τις 400.000 Τούρκους που πολεμούσαν εκεί. Μόνο δια θαλάσσης μπορούσαν να μεταφερθούν, διότι ούτε σιδηροδρομικές γραμμές υπήρχαν αξιόπιστες, ούτε δρόμοι για να πάνε οδικώς. Αυτό λοιπόν ο Κουντουριώτης το απαγόρευσε, αυτό ήθελε. Μείναν ανενεργές 250.000. Για φανταστείτε να πήγαιναν σύν 250.000 επάνω. Δεν ξέρουμε την εξέλιξη των Βαλκανικών πολέμων. Δεν το ξέρουμε. Αυτή την κυριαρχία λοιπόν που πέτυχε και που διατηρείται μέχρι σήμερα στο Αιγαίο ο Κουντουριώτης, με αυτή την κυριαρχία βοήθησε και κερδίσαμε τους Βαλκανικούς πολέμους. Και έχοντας το Αιγαίο ελληνική λίμνη, σταθήκαμε και όρθιοι, ο ελληνικός μας στόλος, και στη μικρασιατική καταστροφή. Είναι πρωτοφανές να χάνουμε στη στεριά, να υποχωρεί ο στρατός μας και ο ελληνικός στόλος να κυριαρχεί στο Αιγαίο και να μην τολμά να ξεμητήσει ο τουρκικός στόλος έξω. Γι' αυτό λοιπόν μπορέσαμε με σχετική ασφάλεια να μεταφέρουμε τόσα εκατομμύρια πρόσφυγες και τον ελληνικό στρατό από τη Μικρά Ασία με την υποχώρηση στα νησιά και στην κυρίως Ελλάδα.
λόγω του Αβέροφ και αυτό που είχε πετύχει ο Κουντουριώτης το 1213. Και αργότερα, όταν πήγε ο Βενιζέλος να υπογράψει τη συνθήκη της Λοζάνης το 1923, είχε αυτό το διαπραγματευτικό χαρτί, την κυριαρχία του Αιγαίου, τον ισχυρό ελληνικό στόλο και τον εμπορικό στόλο, ο οποίος από τότε, από εκείνα τα χρόνια, 100 χρόνια πριν, ήταν από τους 5 πρώτους στον κόσμο. Ο στόλος εμπορικός δεν έχει πέσει από την 5η θέση ποτέ. Είχε λοιπόν δύο χαρτιά, τον εμπορικό στόλο και τον πολεμικό. Με αυτά τα δύο χαρτιά χάσαμε τα λιγότερα δυνατά στη συνθήκη της Λοζάνης. Συμπερασματικά, ο Κουντουριώτης, το Αβέροφ και η ψυχή του Έλληνα ναύτη, οι οποίοι είπαμε ορμούσαν ζητοκραυγάτος προς το θάνατο, καθόρισε την έκβαση των Βαλκανικών πολέμων και άλλαξε την πορεία της ιστορίας, διπλασιάζοντας τα σύνορα της Ελλάδος. Όλη η Ελλάδα, ένα πλοίο. Όλη η Ελλάδα είναι το Αβέροφ. Και υπενθυμίζω, το μόνο κομμάτι ελεύθερο επί 107 χρόνια, χωρίς να έχει υποστείλει τη σημαία. Είναι η αγέροχη ναυαρχίδα των οραμάτων και των ελπίδων του ελληνικού έθνους, που έχει την ψυχή του Κουντουριώτη και κυκλοφορεί εδώ μέσα, στο τιμόνι. Και γι' αυτό αναγεννάται μέρα με τη μέρα. Το πλοίο αναγεννάται μέρα με τη μέρα. Μπορούσαμε τότε, το 12-13, γιατί να μην μπορούμε τώρα να κάνουμε θαυμαστά πράγματα, πάντοτε ενωμένοι. Ο Κουντουριώτης μας δίδαξε φιλοπατρία, γενναιότητα, αισιοδοξία, αξιοπρέπεια, ηγεσία. Και τα έχουμε μέσα μας. Το πιστεύω. Όλοι μας τα έχουμε μέσα μας. Ας τα εφαρμόσουμε και να τα διδάξουμε και στα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Μας γύρισε 107 χρόνια πίσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ερωτήσεις? Τόσο άφωνη. Να κάνω εγώ μια ερώτηση. 107 χρόνια πριν είχαμε αυτόν τον ενθουσιασμό, είχαμε αυτόν την ηγετική μορφή. Σήμερα τα έχουμε. Και να τα δούμε. Να τα ψάξουμε μέσα μας και να τα βγάλουμε. Και να τα δούμε. Τα έχουμε. Δεν έχουμε αλλάξει σε τίποτα. Εμείς είμαστε. Οι κατάλληλες συνθήκες χρειάζονται και εμείς να φανούμε αντάξει αυτών των συνθήκων. Ο καθένας μας έχει μια στιγμή στη ζωή του να κάνει κάτι μεγάλο. Ή πολλές στιγμές. Αρκεί να μπορεί τη δεδομένη στιγμή να είναι εκεί. Να μην τον ξεπεράσει τη στιγμή. Εγώ είμαι αισιόδοξος. Και κυρίως για τη νέα γενιά. Είμαι αισιόδοξος. Πολλοί κατηγορούν τη γενιά μας, τα νέα παιδιά, ότι δεν έχουν καμία σχέση με τους παλιότερους και πολλά που τα ξέρετε. Εγώ, ξεκινώντας και ορμόμενος από τους ναύτες που υπηρετούν εδώ μέσα, που είναι παιδιά από 18 μέχρι 28 χρονών, βλέποντας αυτά τα παιδιά, το πώς συναισθάνονται το που βρίσκονται και το τι βγάζουν από μέσα τους, τον καλύτερο εαυτό τους, είμαι σίγουρος ότι η Ελλάδα μας θα πάει πολύ καλύτερα. Αυτό είναι καταπληκτικό νέο, να ακούμε ότι τα παιδιά μας των 18-28 χρονών έχουν αυτή τη φλόγα, αρκεί κάποιος να τους τη βγάλει. Κάποιος να τους τη βγάλει, κάποιος να τους εμπνεύσει, κάποιος να τους δείξει το δρόμο. Εδώ, το πρόβλημα των παιδιών είναι να δείξει στους νέους το δρόμο, πού πρέπει να πάνε, από πού έρχονται, γι' αυτό μαθαίνουμε την ιστορία, τι είμαστε ικανοί να κάνουμε και προς τα πού πρέπει να πάμε. Είτε εθνικά, είτε προσωπικά ο καθένας, στην κοινωνία και στην επιχειρηματικότητα. Εδώ λοιπόν είμαστε 50-60 άνθρωποι που διοικούμε ανθρώπους, ομάδες, εταιρείες, οργανισμούς. Ποια είναι αυτή η συμβουλή που θα μας δίνατε? Μας είπατε μια απίθανη ιστορία, το πώς ο Παύλος Κουντουριώτης ανέβηκε με τους σταυρούς, με τα μπαρούτια, με το θάρρος και την τόλμη του και ενέπνευσε χίλιους ανθρώπους για να πάνε να κάνουν αυτό το θαύμα. Εμείς πώς θα εμπνεύσουμε τους 50, τους 5, τους 12? Εμπιστοσύνη στους νέους. Εμπιστοσύνη στους ανθρώπους μας. Πρέπει να δείξουμε στους ανθρώπους μας εμπιστοσύνη. Στους νέους. Σε όλους τους ανθρώπους μας. Να ακούσουμε τις ιδέες τους. Πάντοτε υπάρχουν φρέσκες, πρωτότυπες ιδέες που μπορεί να μην τα έχουμε σκεφτεί εμείς. Εάν δείξεις εμπιστοσύνη σε κάποιον, τον έχεις κερδίσει.
Εάν του δείξεις ότι αυτό που λέει είναι εφαρμόσιμο, το ακούς, πρέπει να μάθουμε να ακούμε. Να ακούμε τον καθένα. Όταν τον ακούς τον άλλον και τον σέβεσαι και του δίνεις αξία, τότε αυτός θα δώσει ό,τι καλύτερο έχει. Και ποιος είναι ο στόχος? Από τον καθένα να πάρουμε το 100%. Δεν είναι όλοι στο ίδιο επίπεδο. Αρκεί όμως να μπορέσεις να πάρεις του καθενός το 100%. Αυτό μόνο όταν τον εμπνεύσεις και του δώσεις αξία. Ότι αυτό που κάνει και λέει θα πιάσει τόπο. Τέρμα. Δεν έχεις αποδεχτεί τίποτα. Κατάλαβα. Το έχουμε! Αυτό είναι λοιπόν που χρειάζεται να πάμε να κάνουμε. Όταν λοιπόν πρωτογνωριστήκαμε πριν 2-3 χρόνια με τον κύριο κυβερνήτη και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε και την φιλοξενία που μας δείχνετε, είχε ένα όνειρο. Το όνειρό του τότε ήταν να πλεύσει το καράβι. Αυτή η περιβόητη πλεύση λοιπόν. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εμάς το ακούσαμε αυτό, σωστά? Ναι. Πριν λίγους μήνες λοιπόν, εβδομάδες. Τώρα, προχθές, αυτό το καράβι βρέθηκε να πλέει ξανά στο Αιγαίο. Και ήταν το όνειρο που έγινε πραγματικότητα. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια ή και πιο πολλά? Θα σας πω ότι τι νιώσαμε εμείς που ήμασταν μέσα. Να πάρουμε κάποιες φωτογραφίες. Απλώς να δείτε μέσα από κάποιες φωτογραφίες. Έλα Γιώργο. Είναι το μοναδικό πλοίο αυτού του είδους 107 ετών που έστω και ρημουλκούμενο διέπλευσε 270 μίλια να πάει στη Θεσσαλονίκη. Είναι το πρώτο ταξίδι του μετά από 72 χρόνια. Το προηγούμενο ταξίδι ήταν το τελευταίο του, το Μάιο του 1945, όταν πήγε και συμμετείχε στους εορτασμούς ενσωματώσεως των Δωδεκανήσων. Το 45. Μόνο τότε ξεκουράστηκε το Αβέροφ και παροπλίστηκε. Όταν και το τελευταίο κομμάτι που δεν ήταν ελληνικό, τα Δωδεκάνησα, ενσωματώθηκαν με τη μητέρα Ελλάδα. Γι' αυτό λέμε ότι αυτό το πλοίο είναι παρόν σε όλες τις μεγάλες ιστορικές στιγμές του έθνους. Είναι η ίδια μας ιστορία. Είμαστε εμείς οι ίδιοι το Αβέροφ. Μόνο τότε ήταν το τελευταίο ταξίδι. Το αμέσως προηγούμενο, τον Απρίλιο του 1945, είχε πάει στη Θεσσαλονίκη. Με τον αντιβασιλέα τότε τον Δαμασκηνό. Πήγε γιατί τότε είχαμε τις ανακατοσούρες με τους εμφύλιους και υπήρχε μια αναστάτωση γενικά στην Ελλάδα και πήγε να περάσει, να πάει το μήνυμα στη Βόρεια Ελλάδα, στους Θεσσαλονικείς, της ενότητος των Ελλήνων. Μετά από 72 χρόνια ξαναμπήκε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Απίστευτα συναισθήματα. Να μην πιστεύεις ότι είσαι πάνω στο Αβέροφ και διασχίζεις το Αιγαίο και πηγαίνεις προς τη Βόρεια Ελλάδα. Είχαμε οργανωθεί ως πλοίο εν ενεργεία και εμπλό, με τις βάρδιες μας. Στη γέφυρα, στα μηχανοστάσια, στα στεγανά για ασφάλεια. Ήταν συγκινητικό. Όταν βγήκαμε από το Σούνιο προς τα πάνω, προς το Κάβο Ντόρο, να έρχονται τα πλοία, τα εμπορικά, ποστάλια, να μας πλησιάζουν, να σφυρίζουν, να βγαίνει ο κόσμος, να χειροκροτά, να χαιρετάνε με τη σημαία. Δάκρυα, συγκίνηση. Όταν δεν πήγαμε στη Θεσσαλονίκη, με την υποδοχή εκείνη που είχαμε, εκεί ήταν η ολοκλήρωση όλων των οραμάτων και των προσπαθειών. Ήταν απίστευτη εμπειρία, η αγάπη του κόσμου το κάτι άλλο. Εγώ είπα ότι εκεί πάνω υπάρχει άλλη ιδιοσυγκρασία στους Έλληνες από ό,τι εδώ στη Νότια Ελλάδα. Άλλος ψυχισμός. Καταρχήν είναι πιο βασανισμένος ο κόσμος, 500 χρόνια, 100 χρόνια παραπάνω σκλαβωμένος. Οι περισσότεροι απόγονοι προσφύγων, βασανισμένοι, είναι δίπλα στα σύνορα. Υπάρχει μια άλλη ευαισθησία και μια αντιμετώπιση των εθνικών θεμάτων. Και αυτό το νιώσαμε. Όταν λοιπόν την πρώτη μέρα είδαμε μία ουρά έξω από το πλοίο γύρω στα 500 μέτρα και να περιμένουν χιλιάδες κόσμος να ανέβει επάνω, δεν το περιμέναμε. Είπαμε ότι θα υπάρχει προσέλευση. Αλλά αυτό το πράγμα, να περιμένει ο κόσμος σε ήλιο ή σε βροχή, αγώγιστα, 2-2,5 ώρες για να ανέβει επάνω και όχι να επισκεφτεί το πλοίο, προσκύνημα έκανε. Ανέβαιναν επάνω και έκαναν προσκύνημα. Δεν ήταν απλοί επισκέπτες
να δουν το πλοίο, το αβέρο. Πολλοί ανέβαιναν και φύλαγαν το κατάστρωμα. Έπιαναν τον ιστό της σημαίας και έκλαιγαν. Ανέβαιναν παιδάκια, σχολεία, τραγουδούσαν. Ήτανε, δεν ξέρω, το φέρω στο μυαλό μου, το που ζήσαμε ήταν ένα όνειρο. Ένα όνειρο που μας έκανε όλους πιο δυνατούς, πιο αισιόδοξους και είδαμε τελικά τι είναι αυτό που μας ενώνει. Ποιες είναι οι αξίες που μας ενώνουν. Και εκεί γινόμαστε όλοι ένα και δεν έχουμε τίποτα να μας χωρίσει. Έφτασε μέρα που είχαμε και 6.500 κόσμο. Το πρωί μέχρι το βράδυ. Μέσος όρος 2.500 την ημέρα. 140.000 κόσμος. Ήταν... Όταν όλο το χρόνο έχουμε 60.000 εδώ. Και εκεί σε 60 μέρες 140.000. Ξεσηκώθηκε όλη η Ελλάδα. Νομίζω ότι τέτοια πρέπει να κάνει το Αβέρο πλέον. Τέτοιες εξορμήσεις για να περνάει το μήνυμα. Το ότι είμαστε όρθιοι και συναισθανόμαστε την περηφάνεια μας και την αξιοπρέπειά μας. Και σεβόμαστε την ιστορία μας. Και πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε. Υπάρχουν στα σχέδια να πάμε στη Λίμνο φέτος. Μέσα. Μην πάρουμε και την Τουρκία, έτσι, το πνεύμα. Ερωτήσεις. Μάλιστα. Υπάρχει αντίστοιχο Αβέρο σήμερα στο ελληνικό στόλο? Όχι. Όχι. Αλλά μπορεί τη δεδομένη στιγμή ο ελληνικός στόλος όλος να μεταμορφωθεί σε κουτουριώδηδες και αβέρο. Και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Και σας το λέω υπεύθυνα. Ανά πάσα στιγμή μπορούν να μεταμορφωθούν και να έχουμε 30 αβέροφ και κουντουριώτητες. Είναι όριμα τα πράγματα πλέον. Και δεν θα δεχτούμε πλέον άλλες προσβολές. Το έζησα το 96 ως κυβερνήτης του Υποβρυχίου Ωκεανός στα Ίμια. Δεν νομίζω ότι θα δεχτούμε κάτι άλλο τέτοιο. Είπατε στην αρχή της ομιλίας σας ότι ο κύριος έμεινε στην ιστορία γιατί δεν ακολούθησε και κάποιες εντολές ποιητικότητας στο ρεύμα ίσως με τους ανωτέρους και yeah. Πήρε κάποια πρωτοβουλία και ένα θάρρος. Με το θέσμα της όλη τη διάρκεια της εξιστόρησης αυτής όλης της ταυμαχίας της Εύης υπήρχαν επικοινωνίες, υπήρχαν αλληλεπιδράσεις με κέντρο ή ήταν μια ροή? Ήταν απόφαση και έργο ενός ανδρός. Εκείνη τη στιγμή, όταν αποφάσισε να αναμετρηθεί με τον Τούρκο στόλο, από εκεί και πέρα αυτός αποφάσισε και εκτελούσε. Και ξεκίνησε, είπαμε, από τους ωραίους. Του είπα να πάρει τους ωραίους και λέει: εγώ θα πάω Λίμνο. Εκεί ήταν η μόνη φορά που ουσιαστικά υπήρχε η τελευταία. Από εκεί και πέρα δεν μπορούσαν να τον διατάξουν στο πεδίο της μάχης ή να τον κατευθύνουν. Υπήρξε άλλη μια περίπτωση. Μετά την αμαχία της Έλλης, οι Τούρκοι προσπάθησαν να παραπλανήσουν τον ελληνικό στόλο και να διώξουν το Αβέροφ από τη Λίμνο. Την 1η Ιανουαρίου του 13, το καταδρομικό Χαμιδιέ το έβαψαν άσπρο, του βάλαν και σταυρούς, το κάναν νοσοκομιακό και βγήκε από τα στενά κρυφά νύχτα, ξέφυγε από τα ανιχνευτικά που παραπλανήθηκαν, τα ανιχνευτικά μας που περιπολούσαν εκεί, βγήκε στο Αιγαίο και πήγε στη Σύρο. Εκεί ήταν το επίτακτο το Μακεδονία το δικό μας, το οποίο μετέφερε στρατεύματα στα νησιά. Ήταν μέσα στο λιμάνι της Σύρου και βγήκε απ' έξω, ήρθε το Χαμιδιέ και χτύπησε με τα πυροβόλα του. Έκανε μεγάλες ζημιές στο Μακεδονία. Μισοβυθίστηκε μέσα στο λιμάνι, αργότερα το σηκώσαμε, ανέβηκε και γύρισε στον Πειραιά. Και βέβαια φανταστείτε τι έγινε στην κυβέρνηση και στο κέντρο, στην Αθήνα. Όταν λοιπόν ο στόλος μας ήταν εκεί και ένα καταδρομικό τουρίο κατάφερε να φτάσει στη Σύρο, στην καρδιά του Αιγαίου και να κάνει αυτή τη ζημιά στο Μακεδονία. Άρχισαν λοιπόν
τα διάφορα ιστερικά, μέσα σε εισαγωγικά, και από τον κόσμο και από την κυβέρνηση. Και βέβαια η πρώτη διαταγή προς τον Κουντουριώτη ήταν να πάρει το Αβέροφ και να κατέβει κάτω να κυνηγήσει το Χαμιδιέ. Είναι αυτό που θέλανε οι Τούρκοι. Να βγει το Αβέροφ μέσα από τη Λίμνο, να κατέβει προς τα κάτω και τότε αυτοί ανενόχλητα να βγουν και να τσακίσουν τα παλιά μας πλοία. Ο Κουντουριώτης όμως δεν. Αυτά τα πράγματα τα καταλάβαινε και αρνήθηκε. Λέει: εγώ δεν φεύγω από εδώ πέρα γιατί θα βγει ο Τούρκος στόλος. Επειδή οι επικοινωνίες ήταν δύσκολες τότε, οι Τούρκοι δεν μπορούσαν να διανοηθούν ότι ο Κουντουριώτης δεν πήγε να κυνηγήσει το Χαμιδιέ. Το θεώρησαν δεδομένο. Και γι' αυτό 5 Ιανουαρίου βγάλαν το στόλο και κατευθύνθηκαν προς το Μούδρο για να πιάσουν το, να εγκλωβίσουν τον ελληνικό στόλο τον υπόλοιπο και να τον καταστρέψουν. Και γι' αυτό φτάσανε και κοντά στη Λίμνο. Ο Κουντουριώτης όμως είχε την πληροφορία και 10 μίλια έξω από τη Λίμνο, όπως ερχόντουσαν οι Τούρκοι άνετοι, και μάλιστα είχαν πάρει και μια σημαία τεράστια από το Μουσείο της Κωνσταντινούπολης. Ήταν μια σημαία, την είχαν πάρει στο πλωριό ιστό της ναυαρχίδας τους που φαινόταν από τα 10 χιλιόμετρα. Μια τεράστια, τόσο σίγουρη ήταν. Και βγαίνει ο Αβέροφ μέσα από το Μούδρο και πάει κατά πάνω στη ναυαρχίδα και με την πρώτη βολή, πέφτει στον ιστό αυτό που είχε τη σημαία, το καταστρέφει και οι μαρτυρίες λένε να πέφτει ο ιστός με τη σημαία και να βυθίζεται στο νερό. Η πρώτη βολή του Αβέροφ. Εφανιστείτε μετά τι έγινε. Μετά εξαφανιστικά. Με χειρότερες. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Κουντουριώτης. Τρίποντο. Δεν γίνονται τυχαία κάποια πράγματα. Και βέβαια είναι θέμα χαρακτήρα. Τι εννοείται δεν γίνονται τυχαία. Είπαμε ότι θα μπορούσε να πει κανείς, όπως και τον κατηγορήσαν πολύ τον Κουντουριώτη, στα μαχαία της Έλλης του βγήκαν τα πράγματα. Λίγο από εδώ, λίγο ορμητισμός, λίγο αυτά. Ναι. Να γίνει μέσα σε ένα μήνα. Το ίδιο και χειρότερο για τους Τούρκους. Και έχοντας μεσολαβήσει και αυτή η παραπλάνηση των Τούρκων, σημαίνει ότι δεν ήταν. Ήταν όλα μελετημένα και ήταν θέμα ορθής σκέψης και προβλέψεως ενός ανδρός. Όντως, έχουν σχέση και πληροφορίες. Αρκετά, γιατί κάθε φορά αναφέρονται τις πληροφορίες, ότι είχε την πληροφορία, και ο ίδιος επεξεργαζόταν πέντε με κάποιο σωστό τρόπο δικό του τις πληροφορίες. Πάντα, χωρίς πληροφορίες δεν γίνεται. Φανταστείτε όμως ότι οι πληροφορίες τότε και αργούσαν και δεν ήταν τόσο άμεσες όπως είναι τώρα. Με τα δεδομένα όμως εκείνης της εποχής, πάντοτε επεξεργαζόταν τα στοιχεία που είχε, τις πληροφορίες, ήξερε τον εχθρό, ήξερε τον αντίπαλο, πρέπει να ξέρουμε, ακόμα και στον επιχειρηματικό τομέα, ποιον πρέπει να έχεις, ποιον έχεις αντίπαλο, να τον ξέρεις, εχθρογνωσία το λέμε εμείς, και όσο καλύτερα ξέρεις τον αντίπαλο, τόσο πιο αποτελεσματικός είσαι. Αυτό έκανε ο Κουντουριώτης. Εσείς σαν καπετάνιους, πόσο δύσκολο είναι σε συγκεκριμένη στιγμή να πάρετε μία απόφαση η οποία είναι τελείως διαφορετική από αυτό που λέει το κέντρο ελέγχου και λέει θα κάνετε αυτό και εσείς είσαστε σίγουρος ότι πρέπει να κάνετε κάτι άλλο. Και είσαστε ο καπετάνιος του πλοίου. Είσαστε ο Κουντουριώτης στην εποχή μας. Τι είναι οι συνθήκες αυτές οι οποίες σας κάνουν να πάρετε μία απόφαση. Όλα είναι θέμα χαρακτήρους. Σε όλα. Εάν λοιπόν σκέφτεσαι ότι αυτό που με ενδιαφέρει είναι το καλό της πατρίδος μου και δεν με ενδιαφέρει μετά οι συνέπειες και αν μετά δεν μου βγει αυτό που θα αποφασίσω και με σύρουν στα ναυτοδικεία και με ξυλώσουν και κοιτάω τη στιγμή και το συμφέρον της πατρίδος, θα πάρω την απόφαση που νομίζω σωστότερη γίνει τη στιγμή. Από εκεί και πέρα και με τη βοήθεια του Θεού θα βγει το αποτέλεσμα. Αν σκέφτεσαι το μετά, αν σκέφτεσαι να είσαι και εξασφαλισμένος, δεν γίνεται. Μάλιστα. Είπατε ότι υπήρξαν οι κυβερνήσεις στο ωκεανός. 20 χρόνια υποβρύχη. Πρώτα απ' όλα, ποια είναι η άποψή σας για το ωκεανό σήμερα? Και το καλύτερο υποβρύχη που σήμερα. Και δεν το λέω, τι έχω κάνει. Ο μελετός κυβερνήσεις του ωκεανός πιστεύω δεν είναι πάνω από 40. 40-42, ναι. Πώς είναι η καθημερινότητα από αυτό? Πώς είναι η καθημερινότητα ενός ηγέτη, ενός κυβερνήτη, ενός υποβρυχίου σαν το ωκεανός? Πρακτικά είναι ένα παλιό υποβρύχιο το οποίο είναι καινούργιο. Το οποίο ξυγχρονίστηκε.
και ο ξυγχρονισμός του. Είναι το, αυτή τη στιγμή το ωκεανός είναι το μοναδικό στον κόσμο αυτού του τύπου, υποβρύχιο του 81, που έχει βάλει τα σύγχρονα συστήματα, τα οποία έχουν πιάσει αυτός ο ξυγχρονισμός άριστα, έχουν δέσει με το σκαρί του ωκεανός που είναι μικρότερο από τα 2-14 του Παπα-Νικολή και τα άλλα, έχει τις ίδιες δυνατότητες, αλλά είναι πιο αφόρητος, γιατί είναι πιο μικρός. Και αυτή τη στιγμή είναι σε αντιπαράθεση ό,τι καλύτερο έχουμε. Δηλαδή αντιπαρατίθεται με τον Παπα-Νικολή και με τους άλλους, και λόγω του ότι είναι μικρότερο, είναι πιο αθόρυβο και πιο ευέλικτο. Ποια είναι η καθημερινότητα του κυβερνήτου και του πληρώματος. Ενός ανθρώπου που έχει μια μηχανή 300 εκατομμύρια και είναι 40 χρονών. Το υποβρύχιο, τουλάχιστον στα ελληνικά δεδομένα, είναι η πολεμική πλατφόρμα με τη μεγαλύτερη δύναμη πυρός που υπάρχει. Έχει 14 τορπίλες που η κάθε μία τορπίλη μπορεί να κόψει στη μέση μία τουρκική φρεγάτα. 50% ευστοχία να έχεις, από τις 14 σου πάνε οι 7, 7 μεγάλα πλοία, μονάδες κρούσος του εχθρού, από ένα υποβρύχιο, έχουν κοπεί στη μέση. Και όταν σας λέω έχουν κοπεί στη μέση, τα βλέπαμε και τα βλέπουμε με τις βολές που γίνονται γυμνασίων σε παλιά πλοία παροπλισμένα και δοκιμάζουμε τις τορπίλες. Να βλέπετε φρεγάτα να είναι σηκωμένη πάνω από το νερό 30 μέτρα, κομμένη στη μέση από μία τορπίλη. Όταν λοιπόν είσαι σε μία ηλικία 40 χρονών και έχεις μία τέτοια δύναμη πυρός και να διαχειριστείς ένα όπλο που δεν είναι τακτικό, είναι στρατηγικό. Τα υποβρύχια είναι στρατηγικό όπλο. Ο απόπλους υποβρυχίων και η κατάδυσή τους εδώ στο Σαρωνικό με άγνωστη κατεύθυνση είναι κίνηση που χτυπάει διαφορετικά στον αντίπαλο από όταν αποπλέψουν όλες οι φρεγάτες μαζί. Είναι στρατηγική κίνηση. Όταν αποπλέψουν τα υποβρύχια από τον άσταθμο, είναι κλιμάκωση ραγδαία. Μπορείς να γεράσεις σε ένα βράδυ 10 χρόνια, γιατί έχεις στα χέρια σου τη δυνατότητα να πάρεις απόφαση να κυλήσεις ένα λαό, ένα έθνος σε πόλεμο ή με κατάλληλη αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία να διαχειριστείς με τον καλύτερο τρόπο αυτά που θα σου τύχουν. Δεν μοιάζει με τα υπόλοιπα πλοία. Κανένα άλλο. Ούτε φρεγάτες, ούτε πυραυλακάτους, ούτε τίποτα. Είσαι μόνος με αυτό το όπλο, με 40 παλικάρια κλεισμένα σε ένα σωλήνα στα 100, 150, 200, 250 μέτρα κάτω, χωρίς να έχεις εντολές. Έχεις βασικές εντολές, κατευθύνσεις, κανόνες εμπλοκής, αλλά εκείνη τη στιγμή δεν επικοινωνείς με κανένα διοικητή όπως γίνεται με τα πλοία επιφανείας για να πάρεις την τελευταία εντολή ή κατεύθυνση της στιγμής. Εκεί αποφασίζεις μόνος σου. Με την πείρα σου, με τις γνώσεις σου, με την ψυχραιμία σου και κυρίως με την εκπαίδευση που έχεις υποστεί. Η εκπαίδευση των πληρωμάτων υποβρυχίων δεν μοιάζει με καμία άλλη εκπαίδευση. Είναι συνεχής, πολυετής, πολλά σχολεία και υπάρχει μεγάλο ξεκαθάρισμα. Φτάνουν οι άριστοι κυβερνήτες και τα πληρώματα είναι τα άριστα στα υποβρύχια. Διαλεγμένα και έχοντας αποδείξει την αξία τους μέσα από την πράξη. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο στο υποβρύχιο. Ένας να κάνει λάθος, ένας να είναι απερίσκεπτος. Πήρε όλο το πλήρωμα στο λαιμό του και όλο το υποβρύχιο. Δεν μπορείς να παίξεις εκεί. Εάν ο πιλότος, κάνοντας ένα λάθος, το F-16, πέσει, πάει αυτός και ένα αεροπλάνο. Ένας στο υποβρύχιο να κάνει το λάθος, πάνε και 40. Και το υποβρύχιο. Μάλιστα. Κύριε. Η ερώτηση λοιπόν είναι ότι τη βραδιά της κρίσης στα Ήμια πώς ένας κυβερνήτης δρά εκείνη την στιγμή της κρίσης. Όλοι θα έχετε ακούσει πολλά για τα Ήμια.
Δυστυχώς υπήρχε μεταξύ πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας μια μεγάλη ασάφεια, ανοργανωσιά και έλλειψη του τι θέλουμε να κάνουμε. Εγώ, εκεί, με το υποβρύχιο, ήμουνα μόνο με ένα κανόνα εμπλοκής, την αυτοάμυνα. Δεν μου είχε δοθεί κανένας άλλος κανόνας εμπλοκής και οδηγία. Και όταν λέμε αυτοάμυνα, τυπικά, για να μην πάω αυτοδικείο, θα έπρεπε να ακούσω την τορπίλη από την τουρκική φρεγάτα ή τη βόμβα από το αεροπλάνο και αφού την ακούσω να πέσει στο νερό, τότε εγώ να αμυνθώ και να χτυπήσω. Πράγμα τρελό για υποβρύχιο, το οποίο βρίσκεται κάτω και απλώς ακούει. Ούτε βλέπει, ούτε έχει ραντάρ. Εγώ εκείνη τη στιγμή, με όλη τη ροή των πληροφοριών που καταφέρναμε και παίρναμε μέσα από τα σήματα, όποτε παίρναμε, γιατί το υποβρύχιο δεν παίρνει συνέχεια σήματα, πρέπει να ανέβει κοντά στην επιφάνεια. Όταν είσαι σε βάθος δεν μπορεί να πάρει σήματα, είσαι αποκομμένος. Με όλη τη δημιουργία της καταστάσεως όπως είχε και τη ραγδαία εξέλιξη των πραγμάτων, είχα αποφασίσει ότι μόλις ερχόντουσαν εν όψη οι 5 τουρκικές φρεγάτες που κατέβαιναν τα Δαδανέλια, θα χτυπούσα με τις τορπίλες, με οποιοδήποτε κόστος. Και απεδείχθη ότι το ίδιο που είχα σκεφτεί εγώ και οι υπόλοιποι 4 κυβερνήτες που δεν είχα καμία επαφή μαζί τους, των υποβρυχίων που ήταν στην περιοχή παρακάτω, είχαν αποφασίσει το ίδιο. Οι τροπίλες ήταν ενεργοποιημένες και οι φρεγάτες απήχαν περίπου 30 μίλια. Στα 20 μίλια θα μπορούσαν να ρίξουν. Και έπεσε το ελικόπτερο. Ξημερώματα εκείνης μέρας. Με το που έπεσε το ελικόπτερο, ήρθε διαταγή να γίνει απεμπλοκή και μας δίταξαν να αναδυθούμε. Εάν δεν έπεφτε το ελικόπτερο, η εξέλιξη των πραγμάτων θα ήταν διαφορετική. Και όχι μόνο από τα υποβρύχια, είχαμε το τακτικό πλεονέκτημα και από τις πυραυλακάτους δικές μας, οι οποίες ήταν αγκιστρωμένες σε όλα τα νησιά γύρω-γύρω από τα Ήμια και είχαν στοχοποιήσει τις τουρκικές μονάδες. Μας δίταξαν και αναδυθήκαμε να γυρίσουμε πίσω. Και θυμάμαι τότε και εγώ και το πλήρωμά μου για μήνες πολλούς ντρεπόμασταν να κοιτάξουμε και τις οικογένειές μας και τον κόσμο έξω κατάματα. Το φέραμε βαρέως. Και ο στόλος μας το φέρει βαρέως γενικά μέχρι τώρα. Και αυτά δεν ξεχνιόνται. Όπως το 1897 που πάθαμε εκείνη την ήττα με τους Τούρκους και επακολούθησε μετά η Βαλκανική πόλεμη. Δεν μπορεί να προσβάλλει το Έλληνας. Άδικα. Αυτό κρατήστε. Είμαστε περήφανα όντα πάντα θέμα μας. Άλλη ερώτηση, φίλοι αγαπημένοι. Τελειώσαμε. Θα πάμε ταξίδι. Θέλετε να ρωτήσετε. Ναι, ήθελα να ρωτήσω. Αυτό το σπουδαίο αφήγημα που μας δώσατε για τον Ναύαρχο Κουντουριώτη, πόσο εύκολο είναι σε αυτή την εποχή με τεχνολογικά ανακυμμένα μέσα να εφαρμόσει κάποιος τέτοιες τακτικές ή πρακτικές που μας περιγράψατε για να κερδίσει ένα πόλεμο, μια μάχη. Όσο και να εξελιχθεί η τεχνολογία, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός. Κυρίως στις ένοπλες δυνάμεις και ειδικότερα στο πολεμικό ναυτικό. Πάντοτε ο άνθρωπος έχει τον τελευταίο λόγο να χειριστεί κατάλληλα την τεχνολογία. Στην πράξη, αυτά που βλέπουμε τώρα με τις κρίσεις που γίνονται, με αυτά που γίνονται στα νησιά του Αιγαίου, με τα τουρκικά πλοία και γενικά η εμπειρία μας από τα Ήμια και μετά, αποδεικνύεται τελικά ότι όταν χρειαστεί να δράσουμε, θα δράσουμε με μεθόδους οι οποίες έρχονται από πιο παλιά. Η τεχνολογία λιγάκι θα προδοθεί. Ιδίως στο χώρο το θαλάσσιο του Αιγαίου, που είναι ιδιαίτερος. Είναι διαφορετικό να κάνεις μια ναυμαχία ή μια εμπλοκή στη Μεσόγειο ή στον ωκεανό
και διαφορετικά στο Αιγαίο, που είναι από τις πιο δύσκολες, αν όχι πιο δύσκολη θάλασσα στον κόσμο, και για πλοία επιφανείας και για υποβρύχια. Με νησιά, βραχονησίδες, νερά περίεργα, βαθιά, ρηχά, ρεύματα. Όλα αυτά λοιπόν την τεχνολογία, τουλάχιστον μέχρι τώρα, λιγάκι την βάζουν στην άκρη και μένει ακόμα η ψυχή να πάρει την τελική απόφαση και να φέρει το αποτέλεσμα. Και αυτή την έχουμε. Λοιπόν, νομίζω το πιάσαμε το υπονοούμενο, έχουμε μια ψυχάρα να... Πάμε να την ενεργοποιήσουμε λοιπόν. Να δώσουμε άλλο ένα μεγάλο χειροκρότημα στην κυβέρνηση. Περιφανή από εδώ, αυτό είναι σίγουρο. Θα θέλαμε να μας ξεναγήσετε. Πάμε και... μια βορτούλα να τα δούμε στην πράξη. Είμαστε, είμαστε καμιά εξιδαριά. Θέλετε να χωριστούμε σε δύο ομάδες, θέλετε να πάμε μία ομάδα γενναία. Πώς θέλετε, ό,τι θέλετε. Όπως θέλετε εσείς. Θα φωνάζω λίγο παραπάνω, αλλά θέλετε να πάμε όλοι μαζί. Πάμε μία όλοι μαζί. Με τον... Πάμε. Τον κυβερνήτη μας, φύγαμε.